Βουλή θα πρέπει να παραμείνει εντός της πρωτεύουσας, ξεκαθαρίζει ο Κωνσταντίνος Γιορκάτσης. Και εκφράζει την θέση πως παρά τον εντοπισμό αρχαιοτήτων στο λόφο της Πασιδή, το νέο κοινοβούλιο μπορεί να κατασκευαστεί εκεί. Μπορεί να χωροθετηθεί με τις απαιτούμενες αλλαγές που να το κτίριο και το όλων έργων να συνάδει και να σέβεται τις αρχαιότητες μας και τον πολιτισμό μας και την ίδια ώρα να είναι λειτουργικό. Από τη μεσημβρινή εκπομπή του Α, ο Δήμαρχος Λευκωσίας, προχωρώντας ένα βήμα παρακάτω, προτείνει ως εναλλακτική επιλογή την ανέγερση της νέας βουλής στο τεμάχιο που προγραμματίζεται η κατασκευή του μεγάλου πολιτισμού. Το μεγάλο πολιτισμό αποτελεί μία από τις πολλές εξαγγελίες που έμεινε στο σιρτάρι λόγω της οικονομικής κρίσης που ξέσπασε στην Κύπρο. Η ανέγερσή του προοριζόταν να γίνει σε τεμάχιο που βρίσκεται στο κέντρο της πρωτεύουσας μεταξύ των οδών Λόρδου Βίρονος και Δημοσθένη Σεβέρη, δίπλα από το Υπουργείο Εσωτερικών. Το σημαντικό όμως είναι ότι υπάρχει συγκεκριμένο πολεοδομικό σχέδιο, χωροταξικό σχέδιο, το οποίο το κράτος θα πρέπει να σεβαστεί ή να αλλάξει. Αυτά την ώρα που ο πρόεδρος της Δημοκρατίας μετά τη χθεσινή συνάντησή του με τον Δημήτρη Σιλούρη προσανατολίζεται στη σύγκληση ευρείας σύσκεψης για την επίλυση του θέματος.